Θα πολεμήσουμε την Κυταρίτιδα. Γεια σου, Δήμητρα. Γεια σου, Δέσποινα. Τι ωραία πράγματα μας έχεις φέρει σήμερα. Και θέλω να σε βοηθήσω κι εγώ στην Παρασκευή. Ξέρεις, τρελαίνομαι κάθε φορά που πρέπει να φτιάχνω πράγματα. Αλήθεια, χαίρομαι πάρα πολύ, διότι αυτή η μάσκα θα εφαρμοστεί πάνω σου, να την αισθανθείς κιόλας. Ωραία. Να την νιώσεις. Η μάσκα είναι για Κυταρίτιδα. Και η μάσκα είναι για Κυταρίτιδα και το λάδι είναι για Κυταρίτιδα. Που μπορούμε να κάνουμε μασάζ με το λαδάκι. Μπορούμε να κάνουμε μασάζ με το λαδάκι, να το χρησιμοποιήσει, να το φτιάξει κάποιο μόνο σου. Διατηρείται 6 με 8 μήνες σε μπουκαλάκι σε σκιερό, δροσερό μέρος στο σπίτι μας. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα ολοκληρωμένο προϊόν Κυταρίτιδας που μπορεί κάποιος να φτιάξει μόνος του. Ναι, γιατί συνήθως αυτά τα προϊόντα κατά της Κυταρίτιδας που πάρουν στο εμπόριο είναι και πάρα πολύ ακριβά συνήθως. Είναι και πάρα πολύ ακριβά συνήθως και πίστεψέ με, δεν θα είναι τόσο δραστικά όσο αυτό εδώ. Ωραία. Που έχει γνήσια, καθαρά εθέρια έλαια μέσα. Πάμε να το ξεκινήσουμε. Πάμε να το φτιάχνουμε. Να το δείτε, αγαπημένες μου τηλεθεάτρες, τι φτιάχνουμε σήμερα για σας. Πάμε. Λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα βαζάκι. Χρειαζόμαστε ένα μπουκαλάκι γυάλινο. Mm-hmm. Εγώ έχω διαλέξει αυτό που έχει και απλικατέρ και είναι πολύ εύκολο στη χρήση και είναι και όμορφο. Ωραία. Γιατί θα φτιάξουμε αυτό εδώ το πραγματάκι, αυτό το αποτέλεσμα θα είναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω πάρει ηλιέλαιο που είναι το πιο συνηθισμένο λάδι που έχουμε όλοι στην κουζίνα μας. Και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να το προμηθευτεί και κάποιος από το σούπερ μάρκετ αν δεν το έχει. Είναι κάτι που βρίσκουμε όλοι. Αυτό που θα χρειαστεί να αγοράσουμε από βιολογικό μαγαζί ή από κάποιο φαρμακείο με είδη ομοιοπαθητικής είναι τα εθέρια έλαια. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι δεντρολίβανο. Να το μυρίσω λίγο. Ναι, βεβαίως. Τι ωραία που μυρίζει. Είναι το υπέροχο φυτό δεντρολίβανο. Έχουμε κάνει απόσταξη, έχουμε πάρει το συμπυκνωμένο εθέριο έλαιο, το οποίο έχει αποτοξινωτική δράση, βοηθάει να αποτοξινωθεί δηλαδή το σώμα, να ενεργοποιηθεί η κυκλοφορία του αίματος, να φύγει η Κυταρίτιδα. Ωραία. Πόσες σταγόνες ρίχνουμε από αυτό? Ρίχνουμε 20 σταγόνες από αυτό μέσα στο μείγμα μας. Μέσα στο λαδάκι βάσης μας. Εμείς ξέρουμε ότι θα ρίξουμε μέσα 20 σταγόνες. Ωραία. Και συνεχίζουμε με το μαύρο πιπέρι. Να το μυρίσω κι αυτό ή θα φτερνιστώ? Όχι, δεν θα φτερνιστείς με το εθέριο έλαιο. Μην το ακούτε έτσι, μαύρο πιπέρι, πραγματικά μοσχομυρίζει. Γιατί το μαύρο πιπέρι δεν μυρίζει. Το πραγματικό μαύρο πιπέρι δεν μυρίζει. Είναι υπέροχο. Όλα αυτά λοιπόν από φαρμακείο. Από φαρμακείο ή από μαγαζί με είδη ομοιοπαθητική, βιολογικά μαγαζί. Πόσες σταγόνες έχει? Λοιπόν, από αυτό θα ρίξουμε 10 σταγόνες. 10. Το μαύρο πιπέρι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την καύση λίπους, την ενεργοποίηση πάλι του μεταβολισμού. Είναι θερμαντικό. Όταν θερμαίνουμε την επιδερμίδα μας, ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος. Mm-hmm. Όταν ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος, αρχίζει η αποτοξίνωση του οργανισμού. Μάλιστα. Γι' αυτό και οι γυμναστικοί λένε ότι αποτοξινώνει και βοηθάει την Κυταρίτιδα και όλα αυτά. Συνεχίζουμε βάζοντας μέσα στο λαδάκι μας μερικούς ράβδους κανέλας. Όσο πιο πολύ κανέλα βάλουμε, τόσο το καλύτερο, διότι η κανέλα στο λάδι θα απελευθερώσει όλα τα συστατικά της και θα γίνει το λαδάκι μας ακόμα πιο έντονο, πιο θερμαντικό και πιο αποτοξινωτικό. Και φαντάζομαι ότι θα μυρίζει και πάρα πάρα πολύ ωραία. Σε λίγο καιρό παίρνει αυτό εδώ το χρώμα. Αυτό ήθελα να δω τώρα. Λόγω της κανέλας το παίρνει αυτό το χρώμα, το κίτρινο. Λοιπόν, περίμενε. Θα σας πω και για τη μυρωδιά τώρα. Μυρίζει, έχει βοτανική μυρωδιά, θερμή μυρωδιά. Πολύ ωραίο είναι. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν που μπορούμε να φτιάξουμε για την Κυταρίτιδα. Κάθε βράδυ, μετά το ντους, αφού έχουμε καθαρίσει την επιδερμίδα, έχουν φύγει τα νεκρά κύτταρα και έχουν ανοίξει οι πόροι, είναι καλό να κάνουμε τοπικά στην περιοχή που έχουμε Κυταρίτιδα μασάζ λίγο με αυτό το λαδάκι και να κοιμόμαστε. Δηλαδή αντί για γαλάκτο μπορούμε να βάζουμε πάμε αυτό. Πάμε να φτιάξουμε και τη μάσκα. Τη μάσκα μας. Λοιπόν, τώρα εσύ θα μου λες και εγώ θα κάνω. Ναι. Για να δουν και οι τηλεθεάτρες πώς απλά μπορεί να γίνει. Ειλικρινά σας λέω, δεν το έχω ξανακάνει στη ζωή μου. Τώρα θα το κάνω κι εγώ μαζί σας. Λοιπόν, πες μου. Άνοιξε τα βαζάκια. Είναι κανέλα σε σκόνη. Αχ, κανελίτσα. Και γκρι άργυλος. Και ξέχασα να φέρω σπάτουλα. Δεν πειράζει καθόλου, θα το κάνουμε με το πινελάκι. Θα το κάνουμε ή ρίξε λίγο έτσι. Ωραία. Γιατί ούτως ή άλλως ίσες δόσεις είναι. Αυτό τι είναι, ροδό νερό? Όχι, είναι νερό σκέτο. Σκέτο, Εγώ το έχω απιονισμένο τώρα εκεί. Μπορεί κάποιος να βάλει και από τη βρύση. Ωραία. Πόσο νεράκι? Δεν ρίχνεις νεράκι ακόμα. Ρίχνεις πρώτα λίγο. Υπολόγισε ένα κουταλάκι του γλυκού για να το δείξουμε
ούτως ή άλλως ανάλογα με την περιοχή του δέρματος που θέλουμε. Νομίζω ότι εκεί είμαστε καλά. Περισσότερο. Να βάλω λίγο ακόμα. Βάλε λίγο ακόμα. Εντάξει. Ναι. Αυτό είναι σίγουρα ένα κουταλάκι. Κανέλα. Ωραία. Σκόνη κανέλας. Ναι. Μετά. Γκρι άργυλος. Πάλι στην ίδια ποσότητα περίπου. Πάλι στην ίδια ποσότητα. Υπολογίζουμε περίπου ένα έτσι γεμάτο κουταλάκι. Ναι. Μισό λεπτό. Έτσι και λίγο παραπάνω να σου πέσει, δεν πειράζει. Ωραία. Έτσι. Και τώρα βάζουμε νεράκι, ανακατεύοντας με το πινελάκι. Ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα. Βάζεις πολύ λίγο, μέχρι να γίνει ένα λεπτόρευστο μείγμα. Κοίτα, πέτυχες αμέσως στις αναλογίες. Ορίστε. Ορίστε, είδατε τι ωραίο και πόσο εύκολο είναι. Μυρίζει κανέλα. Μοσχομυρίζει. Μοσχομυρίζει. Λοιπόν, αυτό είναι. Επίσης... Μήπως θέλει λίγο νεράκι ακόμα ή όχι. Για να δω, για να δω. Για δες το. Όχι. Έτσι είναι εντάξει. Δείτε το. Κάτσε να το δείξουμε στην κάμερα, Δήμητρα. Το πρέπει... βλέπετε. Πρέπει να είναι σαν πάστα. Πολύ ωραίο. Έλα, τώρα λοιπόν, περιμένω τώρα... το καλύτερό μου τώρα. Έτσι ακριβώς. Όπα. Λοιπόν, βάζουμε το μείγμα αυτό πάνω στην επιδερμίδα. Αυτό έχει κόκκους. Τους κόκκους της κανέλας. Και αν κάνει και αισθανθείς, κάνει peeling στην επιδερμίδα. Αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα, ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος, η κανέλα όπως είπαμε είναι θερμαντική, ο άργυλος περιέχει πολλά μέταλλα και χνοστοιχεία που τρέφουν την επιδερμίδα και τη βοηθάνε να έχει καλύτερο μεταβολισμό και αφού στεγνώσει, αυτό όσο το κάνουμε peeling στεγνώνει, ναι. Το αφήνουμε σαν μάσκα ναι. Να δράσει τώρα για άλλα 15 λεπτά. Μυρίζει υπέροχα. Το αφαιρούμε με αφήνω... ριζόγαλο. Είναι πάρα πολύ καλό να συνδυαστεί το λάδι με τη μάσκα. Λοιπόν, περίμενε. Καταρχήν, ναι. Την κανέλα ξέρουμε που μπορούμε να την πάρουμε παντού. Ναι. Τον άργυλο από φαρμακείο πάλι. Όλα τα φαρμακεία. Ανεξαρτήτως του βιολογικού ή όχι, όλα τα φαρμακεία. Γκρι άργυλος, έτσι. Ωραία. Και είναι και για την κυταρίτιδα, είπαμε αυτό. Δεν είναι μόνο peeling. Όχι, είναι για την κυταρίτιδα. Ωραία. Είναι και για το τοπικό πάχος. Αλλά τώρα έχουμε επικεντρωθεί στην κυταρίτιδα. Καλό θα είναι δύο φορές την εβδομάδα να γίνεται το peeling μάσκα. Δύο φορές την εβδομάδα. Μόνο στα σημεία που έχουν πρόβλημα από κυταρίτιδα. Μπορούμε και σε όλο το σώμα, είναι καταπληκτικό. Δηλαδή αυτή τη μάσκα μπορώ να την κάνω και στο πρόσωπο. Βέβαια, βέβαια. Και στο πρόσωπο. Ωραία. Και είναι πάρα πολύ καλή για τις ρητίδες. Mm-hmm.